μουσικές του κόσμου. Μια πολιτιστική μουσική εκπομπή που παρουσιάζει μουσικές, τραγούδια και παραδόσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επιμέλεια παρουσίαση Μιχάλης Αλιάδας. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα αμάν και ένα σαντούρι ονομάζεται η δισκογραφική δουλειά του δεξιοτέχνη σαντουριτζή Μάριου Παπαδέα. Η δουλειά αυτή κυκλοφόρησε το 2004 από τις εκδόσεις Music Corner. Το σαντούρι είναι έγχορδο κρουστό επίπεδο μουσικό όργανο. Το όνομά του προέρχεται εκ της ελληνικής λέξης ψαλτήριον μέσω της περσικής γλώσσας σαντούρ. Πρόκειται για αρχαίο μουσικό όργανο που επινοήθηκε πιθανόν στην Περσία, από την οποία και διαδόθηκε τόσο προς την Ινδία και την Κίνα, όσο και δυτικά στη Μέση Ανατολή και τη Βαλκανική. Κατασκευάζεται συνηθέστερα από ξύλο καρυδιάς. Έχει σχήμα τραπεζοειδές, επί του οποίου φέρονται οριζοντίως και επάλληλα 72 μεταλλικές χορδές. Ανατρίζει κάθε φθόγκο, αποδίδοντας έτσι 24 νότες με τις μεγαλύτερες σε μήκος χορδές στο κάτω μέρος και τις μικρότερες στο πάνω. Αλλιώς Καρσιλαμάς. Οργανικός σκοπός της Λέσβου, γνωστός κυρίως στην περιοχή της Αγιάσου με πιθανή καταγωγή από τα μικρασιατικά παράλια. Χορεύεται αντικριστά, όντας σε εννιάσιμο ρυθμό και σε ήχο πλάγιο του πρώτου, δηλαδή Μακάμ Χουσεϊνί. Μαχαίρια. Ανδρικός μιμητικός χορός, παραλλαγές του οποίου συναντάμε σε διάφορες περιοχές του ελληνισμού όπως τον Πόντο, την Κύπρο, τη Θεσσαλία αλλά και σε άλλα μέρη. Εκτελείται υπό δύο ρωμαλαίων ανδρών, κρατούντων εις τας χείρας ανά δύο μαχαίρας και κινούντων αυτάς ρυθμικός, όπως γράφει ιστορία. Η μελωδία της ηχογράφησης ανήκει στην παράδοση της ευρύτερης περιοχής της Καπαδοκίας. Ρυθμός εννιάσιμος και σε ήχο πλάγιο του πρώτου, Μακάμ Χουσεϊνί.
από ξένο τόπο και αμανές. Γνωστή παραδοσιακή μελωδία ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Μικρά Ασία, στο Ανατολικό Αιγαίο αλλά και στα Βαλκάνια, πάνω στην οποία προσαρμόζονται πληθώρα στίχων ερωτικού κυρίως περιεχομένου. Στην παρούσα ηχογράφηση ακούγεται η συνηθέστερη στιχουργική εκδοχή του τραγουδιού. Ο σκοπός όμως γυρνάει και κατακλείεται με έναν αμανέ του Μάριου Παπαδέα κατά την παλαιά συνήθεια των μερακλείδων τραγουδιστών της Λέσβου. Έβγα κόρη του γυαλού αστρολαμπερό, έβγα κόρη του γυαλού αστρολαμπερό, χάρισε μου την ελιά σου που έχει στο λαιμό, χάρισε μου κόρη την ελιά σου που έχει στο λαιμό. Δε σου τη χαρίζω, δε σου την πουλώ, την ελίτσα που έχω φως μου να σε τυραγνώ. Δε σου τη χαρίζω, δε σου την πουλώ.
καρδιά μου στα στενά. Ζεϊμπέκικο της κοινή παράδοσης της Μικράς Ασίας και των απέναντι νήσων, το οποίο παίζεται σε γοργή ρυθμική αγωγή, γεγονός που δικαιολογείται και από την προέλευση της ονομασίας του σκοπού. Αμπτάλ ή Απτάλ στα τουρκικά είναι ο ενθεός αλός, ο τρελός και κατ' επέκταση ο εύθυμος και κεφάτος. Είναι σε εννιάσιμο ρυθμό και αξιοποιεί πλήρως τις μελωδικές δυνατότητες του πλάγιου του τετάρτου ήχου, Μακάμ Ράστ.
ξύλα. Οργανικός συρτός χορός σε τετράσιμο ρυθμό και σε ήχο πλάγιο του πρώτου Μακάμ Χουσεϊνί. Παίζεται σε διάφορες περιοχές των Βαλκανίων και σχετικά με την προέλευσή του έχουν διατυπωθεί αρκετές απόψεις. Η μουσική εκδοχή που παρουσιάζεται στο δίσκο προέρχεται από την Λέσβο και όπως γράφει και ο Νίκος Διονυσόπουλος στο ένθετο του δίσκου Λέσβος Αιωλής, συνδέεται με την κατασκευή της σκεπής του πρώτου ατμοκίνητου ελαιοτριβίου της Αγιάσου το 1878. Κοντραμπατζίδες. Πολλές φορές άνθρωποι του υποκόσμου και της παρανομίας αποτελούν θέμα των δημοτικών τραγουδιών. Σε τέτοιους ανθρώπους αναφέρεται και το τραγούδι αυτό. Κοντραμπατζίδες αποκαλούνται οι λαθρέμποροι, κοντραμπάντο στα ιταλικά, είναι το λαθρεμπόριο μεταξύ πλοίων όταν αυτά πλευρίζουν μεσοπέλαγα. Είναι σε εννιάσιμο ρυθμό και σε ήχο δευτερόπρωτο, Μακάμ Καρτζιγιάρ. Λάτρα εφορτώσανε, α,
Θεσσαλονίκη. Απ' τη Θεσσαλονίκη. Αχ, και κάτι οι παλιώτες. Και κάτι οι παλιώτες. Ζεϊμπέκικος χορός που πήρε το όνομά του από την ισχυρή εντύπωση που προκαλεί ο απότομος ήχος ενός μπαμ. Ρυθμός εννιάσημο σε ήχο πλάγιο του τετάρτου, επτάφωνο χρωματικό, μακάμ χιτζασκιάρ. Thank you.
ο Μανώλης και Αμανές. Παλιό ρεμπέτικο γραμμένο από τον γνωστό Σμυρνιό βιολιστή Ιωάννη Δραγάτση ή Ογδοντάκη. Μία από τις πρώτες εκτελέσεις του είναι και αυτή με τον Κώστα Μαρσέλο ή Νούρο το 1930. Σε αυτή την ηχογράφηση, ο Μάριος Παπαδέας προσθέτει έναν προσωπικό φωνητικό αυτοσχεδιασμό. Αργός τετράσιμος ρυθμός και ήχος πλάγιος του Δευτέρου. Μακάμχι τζαζ. Δεν τολπίζα Μανώλη, κοροϊδό να απιαστείς και το λούλα να σπάσεις στη φυλακή να μπει. Έλα ρε μάνα.
κουτάλια, χορευτικό σκοπός της Καπαδοκίας. Λέγεται κουτάλια γιατί οι χορευτές, παλιότερα μόνο άνδρες, έχοντας δύο ξύλινα κουτάλια στο κάθε χέρι, κρατούσαν με αυτά το ρυθμό. Ένας από τους πρώτους που δίδαξε τον σκοπό στον ελλαδικό χώρο ήταν ο αείμνηστος Νίκος Στεφανίδης με το κανονάκι. Ρυθμός τετράσιμος και ήχος δευτερόπρωτος, Μακάμ Καρτζιγιάρ. Αϊβαλιώτικο. Βαρύ εννιάσημο ζεϊμπέκικο από την περιοχή Αϊβαλίου της Μικράς Ασίας. Γραμμοφωνήθηκε το 1919 στη Νέα Υόρκη από την ορχήστρα του Παπαγκίκα. Ακολουθεί τον ήχο πρώτο δίφωνο φθορικό Ναο, Μακάμ Σαμπάχ.
«Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία», αστικό ερωτικό τραγούδι των παραλίων της Μικράς Ασίας. Πρωτοπαρουσιάστηκε με τη φωνή της Μαριάννας Χαντζοπούλου και με τον Αριστίδη Μόσχο στο Σαντούρι το 1954 σε ραδιοφωνική εκπομπή. Αργός, τετράσιμος ρυθμός, τονισμένος στον τέταρτο ήχο της σκληρής διατονικής χρώας, «Macamnia Vent».
Ταφταλιανό, γρήγορο οργανικό χασάπικο της οικογένειας των Ταφταλιανών Σκοπών της Κωνσταντινούπολης. Τα χασάπικα ήταν γνωστά από την Βυζαντινή εποχή ήδη, μιας και αποτελούσαν τον χαρακτηριστικό χορό της συντεχνίας των χασάπιδων ή μακελάριδων, ήχος Πλάγιος του Δευτέρου, Μακάμχι Τζάζ. Άλλη μια εκπομπή μουσικές του κόσμου έφτασε και πάλι στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε την ερχόμενη Κυριακή την ίδια πάντα ώρα. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά. Μουσικές του κόσμου. Μια πολιτιστική μουσική εκπομπή που παρουσιάζει μουσικές, τραγούδια και παραδόσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επιμέλεια παρουσίαση Μιχάλης Αλιάδης.